Θα συνομιλήσουμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλημέρα, κύριε Αϊφαντή. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές σας στο Ηράκλειο και ανά τον κόσμο. Κύριε Αϊφαντή, το γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο έχουμε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε χώρες Ανατολικής Μεσογείου, όχι τυχαίες, Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα, θα μπορούσε να περιπλέξει τα πράγματα ή είναι μία παράμετρος σε μια ήδη περιπεπλεγμένη κατάσταση? Κύριε Σαχίνη, νομίζω ότι είναι ένας επιταχυντής εξελίξεων. Οι εκλογές και η προεκλογική περίοδος και η ανάγκη των κυβερνήσεων σε Ελλάδα και Τουρκία, δεν συζητώ για την Κύπρο, είναι ειδική περίπτωση, αν θέλετε μπορούμε να το πούμε μετά, να παρουσιάσουν στο εκλογικό τους κοινό επιτυχίες, απτές επιτυχίες. Και σύμφωνες με τις δεσμεύσεις τους, με όλα όσα τόσο καιρό έχουν πει στο εκλογικό τους ακροτήριο. Ξέρουμε τι έχει πει η Τουρκία. Και αυτό θα πρέπει να μας βάζει σε ανησυχίες για το τι επιδιώκει ο κύριος Τσαβούσογλου. Ξέρουμε και τι λέει η Ελλάδα. Και επειδή αυτό τα οικεία μας είναι, μπορούμε να τερμινεύσουμε καλύτερα, είναι και αυτή μια πηγή ανησυχίας. Δεν ξέρω από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Από το δεύτερο φυσικά. Από το δεύτερο φυσικά, από την Ελλάδα. Από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνονται μυστικές συνομιλίες. Δεν τις κάνει το καθήλυα αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, όπως έχω ξαναπεί, έχει εξαιρετικούς επαγγελματίες. Και πραγματικά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας, ο Διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων, ο μόνιμος αντιπρόσωπός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διπλωμάτες οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβουλεύσουν την κυβέρνηση για να έχει η οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψεων με την Τουρκία, η οποία είναι διαρκής, είτε μέσα από τα ΜΜΕ, είτε κατηδίαν, να είναι ασφαλής. Ανταυτού, έχουμε κάποιες συναντήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη σε διαμερίσματα των Αθηνών με τους Τούρκους πρέσβεις. Τι στοιχείο, τι κίνδυνο ενέχει αυτή η διαδικασία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση? Οι επαγγελματίες διπλωμάτες από την τουρκική πλευρά που παρίστανται εκεί βάζουν τα πάντα πάνω στο τραπέζι, βάζουν πράγματα αδιανόητα, γιατί έχει πάει σε μια μυστική χωρίς πρακτικογράφο συνάντηση ο άλλος. Τι ζητάει? Μην μου πείτε ότι ζητάει δικαιώματα στον κόλπο της. Μην μου πείτε ότι ζητάει. Ζητάει την ησυχία μας. Οι άλλοι λοιπόν, από λόγους τακτικής και μόνο, βάζουν τα αδιανόητα πάνω στο τραπέζι για να καταγραφούν δια της παρουσίας σου. Και μετά αυτά τα οποία έχουν λεχθεί, ακόμη και αν τα αρνείται, ακόμη και αν λέει ότι αυτό το θέμα δεν είναι προς συζήτηση. Όταν στη διπλωματία ακούς κάτι απαράδεκτο, λες είναι απαράδεκτο, σηκώνεσαι από το τραπέζι, ανοίγεις την πόρτα και βγαίνεις έξω. Κάτι τέτοιο δεν είναι σε θέση να το κάνει ο κ. Γεραπετρίτης. Η μεθόδευση ότι έχει πάει σε ένα ραντεβού μου θυμίζει τις νεαρές κυρίες, οι οποίες πηγαίνουν σε ένα ραντεβού γνωρίζοντας πολύ καλά τα σημεία με γυραιούς κυρίους. Δεν θα σηκωθεί να φύγει. Το γνωρίζουν αυτό οι άλλοι. Και βάζουν εκεί ομά θέματα τα οποία άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας. Δεν ζητάνε κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν ζητούν συνεκμεταλλεύσεις, όπως είναι προετοιμασμένος ο άπειρος και επικίνδυνα ερασιτέχνης Έλληνας εκπρόσωπος συζητήσει. Βάζουν αιτήματα για έδαφος. Τα νησιά αυτά δεν σας ανήκουν, τα έχετε καταλάβει παρανόμως. Δεν τα βρίσκουμε σε συνθήκες, τα θέλουμε πίσω. Και αυτά από τις μυστικές συνομιλίες μετά θα έρθουν στις επίσημες. Πώς θα έρθουν στις επίσημες? Διότι τα αποτελέσματα των κατηδίαν επαφών, μην νομίζετε ότι δεν κοινολογούνται. Κοινολογούνται από την ενδιαφερόμενη πλευρά, εν προκειμένου από την Τουρκία, στους Αμερικανούς, στους Βρετανούς, στο ΝΑΤΟ, στους επόμενους, δηλαδή στους επιδιαιτητές μιας διεθνούς συνάντησης, στην οποία μετά από κάποιο επεισόδιο θα πάμε για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Άρα λέτε ότι σε βάζουν σε ένα τραπέζι της δικής του συλλογιστικής. Το εύλογο ερώτημα... Της δικής του συλλογιστικής με απαιτήσεις για αποχή από ενέργειες. Δεν θα προχωρήσετε στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που έχετε εξαγγείλει. Νότιο-δυτικά της Κρήτης. Δεν συζητάμε να δώσουν νέες άδειες ερευνών, ας πούμε, νοτίως του νομού... Λασιθίου. Και ανοιχτά της Ιεράπετρας επίσης. Θα ήταν... Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γεωλογικά η περιοχή. Δεν συζητάμε αυτά, αλλά δεν θα προχωρήσετε σε τέτοιες έρευνες. Θα αποσύρετε περαιτέρω όπλα από τα νησιά. Δεν θα ενισχύετε τα νησιά. Θα μας ενημερώνετε όταν πρόκειται να στείλετε μεγάλες στρατιωτικές μονάδες στα νησιά. Ένα σωρό αδιανόητα πράγματα, τα οποία μόνο και μόνο επειδή πηγαίνεις μυστικά σε ένα διαμέρισμα, πραγματικά τι φοβάται η ελληνική πλευρά. Μισό λεπτό, κύριε Πρεσβή. Δηλαδή, εγκαταλείφθηκε και το όχημα των διερευνητικών, ναι. Διότι εκεί κατεγράφονται πράγματα. Υπήρχαν πρακτικογράφοι και ήταν επαγγελματίες διπλωμάτες. Πάμε τώρα λοιπόν με έναν καθηγητή νομικής, εξαίρετη νομική, όλη η οικογένεια είναι νομική, είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι άνθρωποι. Διότι νομίζουν, λένε, πας μη νομικός βάρβαρος και διάφορες άλλες ιστορίες και νομίζουν ότι όλα τα σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουν. Δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Κύριε Πρέσβη, θα κάνω ένα λογικό ερώτημα ενός απλού πολίτη μη εξειδικευμένου, γιατί εσείς έχετε επίγνωση όταν μιλάτε για τέτοιου είδους συνομιλίες. Όμως θα σας πει κάποιος, ωραία, πας σε ένα διαμέρισμα, είναι λίγο σόλικο, αλλά τέλος πάντων, πας σε ένα διαμέρισμα, σου λέει ο άλλος το μακρύ του και το κοντό του, λέγει ότι θες, λέγε, εγώ δεν το δέχομαι. Τι μας χαλάει, θα σου πει κάποιος. Τι του απαντάτε? Ακριβώς. Αυτό που όμως πάει ο άλλος να καταγράψει στη μεστή συνάντηση, για την οποία έχει τη μεστή συνάντηση, είναι να καταγράψει τις απαιτήσεις του. Έβαλε πάνω στο τραπέζι και εσύ δεν τον κατήγγειλες. Δεν σηκώθηκε να βγεις έξω και να πας τα ΜΜΕ. Μου είπε αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Θυμάστε τον πατέρα Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που μετά από μια συνάντηση με τον Γιλμάν στο Παρίσι, όπου ο Γιλμάν του έβγαλε χάρτες. Του είπε αυτά δεν γίνονται και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Γιατί τα βασικά της διαπραγμάτευσης τα ήξερε. Τώρα, αναθέτουμε σε διάφορους τύπους is no good να διαχειριστούν τις τύχες της χώρας και επιλέγουν να πηγαίνουν σε κατηδίαν συναντήσεις σαν τους κλέφτες. Δεν μπορεί να γίνει μια συνάντηση... Να έρθει η Τουρκία να βάλει τις απαιτήσεις, να βάλουμε και εμείς δικές μας, όπου θα έχουμε υπάρξει όλη η διπλωματική διαδικασία με τις διερευνητικές επαφές, όπου θα καταλήξουμε ότι δεν μας συμφέρει αυτή η συνάντηση. Αλλά αυτό που ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί, οι οποίοι τους οργανώνουν και οι οποίοι μας στέλνουν εκεί, οργανώνουν αυτά τα ραντεβουδάκια, είναι να πάμε να μιλάμε, διότι θεωρώντας ότι μιλάμε, πρώτα απ' όλα. Λέγει το κοπέλι ότι έχετε μια παροιμία εκεί στην Κρήτη, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι θεωρούμε εμείς ότι εκτονώνουμε την κατάσταση. Δεν την εκτονώνουμε. Φέρνουμε εγκύτερα τη σύγκρουση, διότι ο άλλος σου λέει, τα συζητάει κατηδίαν, κάνουμε και μια δημόσια όθηση για να παραδεχθεί δημόσια αυτά τα οποία συζητά κατηδίαν. Διότι τα συζητάμε, δυστυχώς είναι ότι το δυστύχημα είναι ότι τα συζητάμε. Είχατε στην εκπομπή σας την τηλεοπτική τον κύριο Χριστίδη και είπε κάτι που πάρα πολύ ενδιαφέρον για τρία ναυτικά μίλια και ποιοι τα συζητούν. Ναι, είπε ότι στην Ελλάδα ακόμη και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών συζητάνε για τρία ναυτικά μίλια, όχι για 12. Και είμαι βέβαιος ότι συζητάνε. Εγώ ξέρω και ποιοι συζητούσαν και είναι διάφοροι πρωταθλητές του κατευνασμού στα δημόσια τέτοια. Στα ΜΜΕ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν είναι. Δεν είναι ένα τυχαίο σύμπτωμα, δεν είναι μια διαστροφή συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν πολιτικές επιθυμίες, αν όχι της ελληνικής πλευράς, των ξένων πρεσβειών εδώ, από τις οποίες παίρνουν και γραμμή. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Και φανταστείτε, λέει, κύριε Πρέσβη, σε αυτό που περιγράφεται, την ώρα που η δική μας ΕΥΠ παρακολουθεί τον αρχηγό ΓΕΘΑ, να υπάρχει περίπτωση τα διαμερίσματα από τους Τούρκους, από τη ΜΙΤ, να είναι παγιδευμένα για να καταγράφονται τα λεγόμενα των Ελλήνων. Και να μην είναι παγιδευμένα τα διαμερίσματα, μπορεί να είναι παγιδευμένα τα πάντα από τα ρούχα αυτών που μπαίνουν μέσα μέχρι τα κινητά τους. Δεν έχει νόημα μια μυστική διπλωματία με αυτές τις συνθήκες. Γιατί? Διότι δεν είναι μια μυστική διπλωματία σε κενό.
Δεν είναι μια μυθική διπλωματία, ξέρω εγώ, να συναντηθεί ένας, όπως παλιά διαβάζαμε και, και ξέρουμε από την ιστορία, ότι ένας Σοβιετικός, ένας Αμερικανός στο Ρέικιαβικ, μακριά από τα μάτια του κόσμου, συζητάγανε κάποιες υποθέσεις. Δεν είναι αυτό. Εδώ υπάρχουν απειλές, υπάρχουν υπερπτήσεις, υπάρχει ένα bullying, υπάρχει δηλαδή έμπρακτη απέτηση. Δεν μπορείς να το συζητάς. Δεν μπορεί ο άλλος να σου λέει: θέλω το παντελόνι σου και εσύ να πηγαίνεις σε μια κατηδίαν συνάντηση. Γιατί τι άλλο θα συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, θα συζητήσεις αυτή τη συνάντηση. Άρα, κύριε πρέσβη, για να πας, πριν πας σε οποιαδήποτε μορφή, πολύ περισσότερο που θα έπρεπε να πας, όπως λέτε, πιο οργανωμένα, θα πρέπει να θέσεις κάποια όρια. Δηλαδή, υπερπτήσεις, παραβάσεις, παραβιάσεις, γαλάζιες πατρίδες. Καθορίζεται η μέρη σε διάταξη. Ναι. Το πιο βασικό πράγμα είναι γιατί θα μιλήσουμε. Έπειτα είναι το πλαίσιο. Θα κάνει κανείς μία προβολή των σκέψεών του για την επόμενη εκατονταετία, για τα επόμενα 50 χρόνια, ή θα συζητήσουμε για το τι θα γίνει στον επόμενο μήνα. Πάμε δηλαδή για να αποσοβήσουμε κάτι, ή πάμε να κάνουμε μια γενική έκθεση ιδεών. Η διπλωματία είναι μία τέχνη. Έτσι, όπως δεν μπορούμε να βάλουμε στο ποδόσφαιρο οποιονδήποτε τύπο μέσα στο γήπεδο, ο οποίος δεν ξέρει τα βασικά, πώς να κοντρολάρει την μπάλα, δεν ξέρει τους κανόνες καλά-καλά. Έτσι βγαίνουν διάφοροι πολιτικοί, οι περισσότεροι των οποίων δυστυχώς είναι νομικοί, και με την αλαζονία των νομικών, από την οποία έχω υποφέρει, ας πούμε, έτσι, στην οικογένειά μου, πιστεύουν ότι τα πάντα τα μαχαιρώνουν. Δεν είναι έτσι, είναι ένα πολύ ιδιαίτερος τομέας, ο οποίος έχει να κάνει τι? Έχει να κάνει με μία αναφορά στους συσχετισμούς δύναμης. Και πραγματικά οι συσχετισμοί δύναμης είναι αυτοί που δίνουν τα μηνύματα. Όταν εμείς αποψηλώνουμε τα νησιά, όταν εμείς δεν αναπτύσσουμε στα νησιά αυτά που θα έπρεπε για να τους κόψουμε το βήχα, οι συνομιλίες παίρνουν άλλη τροπή. Όταν σε εμάς αποστρατεύεται, αποκεφαλίζεται όλη η ηγεσία του ναυτικού, και ο Πετράκης και ο Λιμπέρης, οι οποίοι κράτησαν το βάρος αντιπαράθεσης, έτσι. Όταν όλοι καταλαβαίνουν, αφήστε εδώ το εγχώριο. Οι τρίτοι πρέσβεις τι λένε στις πρέσβεις? Ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ κρατάει τον πρωθυπουργό και ο πρωθυπουργός κρατάει τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει βγει να πει πού βρήκε αυτά τα λεφτά για να αγοράσει ο γαμπρός του αυτό το σπίτι, αυτός ο άνθρωπος έκανε τις κρίσεις και αυτός ο άνθρωπος θα δώσει εντολή σε βατραχανθρώπους, οικάδες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα επίλεκτα σώματα να πάνε να πεθάνουν μία νύχτα για έναν τσαμπουκά, για ένα επεισόδιο κτλ. Δεν έχει ούτε τη δημοκρατική νομιμοποίηση πλέον, είναι υπόλογος, δεν έχει ούτε το ηθικό κύρος για να εμπνεύσει και να ηγηθεί. Είναι ένας κασκαντέρ, πηδάει από αεροπλάνα και τα λοιπά. Δεν έχουμε ανάγκη αρχηγό ΓΕΘΑ Κασκαντέρ. Δεν ήταν ο Μιαούλης Κασκαντέρ. Δεν ήταν ο Κανάρης Κασκαντέρ. Ήταν άνθρωποι που μπαίναν στη φωτιά. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι λογάριαζαν τα πάντα. Και δεν πήγαιναν να φωτογραφηθούν μπροστά στα F-35 της εποχής. Λοιπόν, όταν η τουρκική πλευρά, η οποία είναι μια αυθύπαρκτη πλευρά, δεν έχει πάει να φιλήσει ποδιές οι Τούρκοι στρατηγοί, δουλεύουν για την Τουρκία, δεν δουλεύουν για τη συμμαχία, δεν δουλεύουν για τη Δύση, δουλεύουν για τη χώρα τους. Βλέπουν ποιον έχουν απέναντι, καταλαβαίνουν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα, γιατί ο απέναντι δεν θα χτυπήσει. Όπως ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ο θεωρητικός των 6 μιλίων, έτσι και ο στρατηγός Φλόρος είναι ο στρατηγός των 6 μιλίων. Δεν θα κάνει τίποτα πέρα από αυτά, και είναι ένα μεγάλο ερώτημα τι θα κάνει όταν τα παραβιάσουν κι αυτά. Γιατί με το πολύ και εκεί θα πάμε. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε και είναι μια σωστή επισήμανση από έναν έμπειρο διπλωματή. Ο πρώην αρχηγός πλέον Γεν, ο κύριος Πετράκης, και ο αρχηγός του Στόλου, ο κύριος Λιμπέρης, με τα επιτελεία, γιατί είναι συλλογική η δουλειά σε ενόπλες δυνάμεις, δεν είναι τυχαία πρόσωπα στο σχεδιασμό και τη στρατηγική. Μάλιστα, μάλιστα. Και από εδώ να καταλάβουμε πολλά. Να καταλάβουμε επίσης από αυτό το πεδίο των συνομιλιών, γιατί παρά τις διαρροές στο φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση τύπο περί 12 ναυτικών μιλίων επέκτασης των χωρικών υδάτων και μόνο νότια της Κρήτης, νότιο, νοτιοδυτικά, όχι ανατολικά ή βόρεια, το φαγεί μαρμάγκα εξαιτίας αυτών των συνομιλιών. Αργά το κάναμε και αυτό με πορτοκαλάδα, όπως λένε στο στράτευμα, δυστυχώς, και ήταν λάθος μόνο νότια της Κρήτης. Εάν κάποιος επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια, τα επεκτείνει εκεί που επιτάσσουν τα εθνικά συμφέροντα και όχι
ο εκφοβισμός του αντιπάλου. Είχε την εντύπωση ο κύριος Τσίπρας, του είπαν κάποιοι, γιατί αυτός το ξεκίνησε, αυτός το εισήγαγε στο δημόσιο διάλογο, ότι ο νοτίος της Κρήτης δεν διαμαρτύρονταν. Τώρα βγήκε και είπε ούτε ένα μίλι πουθενά. Συνεπώς, δηλαδή, τι συζητάμε όταν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων πηγαίνουν ολοταχώς και προσπαθούν να προσαρμόσουν τη χώρα στη λογική του Πουέρτο Ρίκο. Ήμεθα, όπως κανείς δεν τολμάει να πειράξει το Πουέρτο Ρίκο διότι είναι προτεκτοράτο των Αμερικανών, έτσι πιστεύουν ότι θα γίνει και η Ελλάδα. Όμως όσοι έχουν ζήσει στην Αμερική ξέρουν τι σημαίνει να είσαι Πορτορικάνος. Και αυτό είναι μια πολύ κακή επιλογή για να μας συμβεί εμάς. Εγώ δεν θέλω η χώρα μου ούτε να είναι γκαρσόνια, ούτε να καταδύσει η λειτουργία της να είναι μια λειτουργία αντίστοιχη με αυτή της Αλβανίας. Θέλω μια χώρα αυθύπαρκτη, η οποία έχει τεράστιες ενεργειακές πηγές, μπορεί από αυτές να εξασφαλίσει την ευημερία της στο μοντέλο της Νορβηγίας, μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την Ευρώπη, αρκεί να είναι αυτεξούσια. Και το πρόβλημα είναι η έλλειψη αυτεξουσιότητας. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής όλων των επιφαινομένων. Στις κρίσεις ηγεθά, στις μυστικές επαφές για τα Πετρίτη, στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη και λέει ότι είμαστε ισχυρή χώρα, είναι θωρακισμένα τα σύνορά μας, έλεος, μας διαβαίνουν από πάνω 200 φορές το χρόνο. Δηλαδή κάθε μία μέρα περνάνε από πάνω έξω από εκείνες που έχει, ξέρω εγώ, πολύ κακό καιρό. Ποια θωρακισμένα σύνορα είναι αυτά? Πώς καταλαβαίνουν θωρακισμένα οι Τρίτοι, στους οποίους εμείς πηγαίνουμε και διεθνοποιούμε το πρόβλημά μας, πώς θα καταλαβαίνουν? Τίποτα δεν είναι θωρακισμένο. Απλώς είμαστε μια χώρα η οποία έχει ελαστική εθνική κυριαρχία και αυτό θα αποδειχθεί και στην πράξη. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πούν οι άλλοι, με συγχωρείτε, αλλά θέλουμε την πληρωμή μετρητής τώρα. Και η λογική είναι ότι δεν θα την κάνει ο Γιαναπέτρης, δεν την κάνει ο Κατρούγκαλος. Λέει, θέλω να πω, ή το ίδιο πολιτικό προσωπικό, το οποίο επιχειρεί να εναλλαχθεί και θέλει να εναλλάσσει αυτούς τους ρόλους, πιστεύει ότι θα κάτσει στη βάρδια του αλουνού. Κύριε Πρεσβή, επειδή έχετε ανοίξει πάρα πολύ την ατζέντα και καλώς κατά τη γνώμη, να ακουστούν μερικά πράγματα που όλα αυτά μαζί συνδέονται. Μακάρι να την είχαμε την ατζέντα σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Συνδέονται. Στο πώς επεκτείνουμε τα χωρικά μας. Μισό λεπτό. Συνδέεται και δεν το θεωρείτε άτυχη ή άστοχη έκφραση, την έκφραση συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο πρώτο θέμα, ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι ανατοϊκά νησιά? Ο άνθρωπος είπε την αλήθεια, έτσι το αντιλαμβάνεται. Είναι ελληνικά επειδή είναι ανατοϊκά. Αν δεν είναι ανατοϊκά, δεν είναι και ελληνικά. Με άλλη πλευρά όμως, η Τουρκία της είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ακριβώς, με προλάβατε. Για τους Αμερικανούς, αν πάρει το Καστελόριζο η Τουρκία, δεν θα είναι πάλι το Καστελόριζο ανατοϊκό νησί? Αυτή τη λογική, η γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέγει. Αλλά... Συγγνώμη κύριε Πρέσβη, θέλω να πει μία λίγο. Τα νησιά πρωτίστως, τι πρωτίστως, Α, Β μέχρι Ω, είναι ελληνικά νησιά. Η κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα άπτονται των αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας. Για να είμαι σαφής, θέλει και να τα δώσει... Και προσπίζουν το ελληνικό συμφέρον. Μάλιστα. Η Γάδος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια προβολή των συμφερόντων της Ελλάδας στο Λιβικό πέλαγος, στις πρωτοπαραγωγικές του πηγές, σε όλη την υδάτινη κολόνα που αρχίζει από την επιφάνεια, φτάνει στον Πυθμένα και πηγαίνει και κάτω από τον Πυθμένα. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα είδος Μονακό, ας πούμε, η Γάδος ή το Καστελόριζο, γιατί υπάρχουν και τέτοιες ιδέες να κηρυχθεί το Καστελόριζο σαν ένα πράγμα, έτσι, σαν μια μίνι Σιγκαπούρη. Τι είναι αυτό πάλι, Μονακό. Καινούριο είναι αυτό? Συγγνώμη. Καινούριο είναι αυτό που λέτε? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις που κατατίθενται από ξένους διπλωμάτες, ναι, οι οποίοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν την... να ικανοποιήσουν τις ορέξεις της Τουρκίας και ταυτόχρονα να προμηθεύσουν την ελληνική πλευρά με ένα φύλλο ψυχής. Τι νομίζετε ότι συζητείτε στις μυστικές συνομιλίες? Γιατί πρέπει να είναι μυστικές οι συνομιλίες χωρίς την παρουσία επαγγελματιών διπλωματών ή την παρουσία ενός και μόνο ή μίας και μόνης
για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία, για ποιο λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή οι θεσμοί, δεν πηγαίνουν να συνομιλήσουν? Γιατί οι θεσμοί είναι πολύ βαρείς και μερικά τέτοια ανεκδοτάκια δεν μπορούν να τα συζητήσουν. Σε μια κατηδία συνομιλία μπορεί να συζητήσει τα πάντα. Και γι' αυτό και οι άλλοι έρχονται, για να βάλουν τα πάντα. Σας το είπα και στην αρχή. Είναι τραγικό. Δεν μου λέτε, νατοϊκό νησί σημαίνει μεταξύ άλλων πως το ΝΑΤΟ έχει τον πρώτο λόγο για το αν σε αυτά τα νησιά θα υπάρχει στρατός? Όχι, υπάρχει, τι λόγο θα παίζουν όλα αυτά τα νησιά. Το ΝΑΤΟ τα θεωρεί κολλήματα με το στρατιωτικό, στρατιωτική ερμηνεία του όρου για την κάθοδο του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο. Αυτός είναι ο αντίπαλος. Δηλαδή προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση να εμφυσίσει και στις ένοπλες δυνάμεις, στον ελληνικό στρατό και στον ελληνικό λαό το δόγμα ότι η πατρίδα μας είναι η Ουκρανία. Ότι η μάχη για την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή παίζεται στις Ουκρανικές πεδιάδες. Δεν παίζεται, κατά την προσωπική μου άποψη, παίζεται αλλού. Εκεί παίζεται η τύχη της Ουκρανίας. Είναι συμπαθείς άνθρωποι οι Ουκρανοί, αλλά δεν είμαστε εμείς. Όμως για τους Αμερικανούς, εκεί πρέπει να τίνουν όλοι. Από τους Φιλανδούς μέχρι τους Έλληνες. Μόλις κάνουμε όλη την. Όλοι και οι Πορτογάλοι εκεί πρέπει να συνεισφέρουν. Και γι' αυτόν τον λόγο μας δίνουν, ανοίγουν την πόρτα για να πάρουμε F-35 και τα λοιπά, όχι για να χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, εκεί δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν γιατί για λόγους καθαρά τεχνικούς. Ευελπιστούν ότι θα επιχειρήσουν κατά του ρωσικού στόλου και στο μέτωπο που ενδεχομένως να ανοίξει την περίμετρο της Ρωσίας. Γι' αυτό μας εξοπλίζουν. Δεν σας λέω κάτι καινούργιο, κάτι απόλυτο, άμα διαβάσετε αυτά που λέει δημόσια και κατηδίαν μέσα στα όργανα του ΝΑΤΟ, περί αυτού πρόκειται. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα εδώ που λέει το εξής, κύριε Πρέσβη. Άρα η δική σας εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία, που λειτουργεί ως αυτόνομος δρόν στην περιοχή ή έτσι εμφανίζεται, παίρνει και τα F-16 σε αυτή τη λογική, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε ο πιστός σύμμαχος και δεδομένος? Ο πιστός σύμμαχος και δεδομένος δεν παίρνει τίποτα ή παίρνει μόνο ό,τι χρειάζεται για να κάνει τις δουλειές που του δίνουν. Τώρα για την Τουρκία θα ήθελα να παρακαλέσω να μην την κρίνουμε με τα δικά μας μέτρα και σταθμά. Η Τουρκία έχει μια διαφορετική ιστορική πορεία συγκρότησης, την οποία οι περισσότεροι στην Ελλάδα αγνοούν. Το πώς σκέφτονται οι Τούρκοι πολιτικοί και στρατιωτικοί, εμείς το αγνοούμε και κάνουμε προβολή πάνω τους το πώς σκεφτόμαστε εμείς. Σκέφτονται εντελώς διαφορετικά από εμάς. Και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να κάτσει να το δει αυτό και δεν το λαμβάνει υπόψη η ελληνική πολιτική ηγεσία. Μονίμως κρίνει τα αλότρια εξιδίων. Η Τουρκία είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Έχει άλλη στόχευση και πραγματικά δεν είναι κομμάτι της Δύσης για κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Συνεργάζεται με τη Δύση και απαιτεί από τη Δύση. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν αποδειχθεί. Γι' αυτό πηγαίνει και ο κ. Τσαβούσογλου. Δεν πηγαίνει για να του τραβήξουν το αυτοί οι Αμερικανοί. Πηγαίνει για να επιτύχει ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις θέσεις που δημόσια έχει διατηρήσει η Τουρκία και σε αυτό που μπορούν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά θα έρθει ο κ. Μπλίνκεν να μας πει τι πρέπει να δώσουμε. Περί αυτού πρόκειται. Το αίτημα είναι να μην το δώσουμε τώρα, να το δώσουμε μετά, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο πολυκομματική η κυβέρνηση και θα επιμερίζονται οι ευθύνες. Α, αυτό λέτε ότι ενδεχομένως κρίνεται. Μου λέει κάποιος εδώ, κύριε Πρέσβη, ο φίλος ο Κώστας, οι Έλληνες διπλωμάτες φταίνε ή οι εντολές που έχουν για αυτές τις συνομιλίες? Κοιτάξτε, έχω ξαναπεί, οι Έλληνες διπλωμάτες, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Έλληνες διπλωμάτες. Υπάρχει και μεγάλη σαβούρα, όπως στο στρατό υπάρχει μεγάλη σαβούρα και στο δικαστικό σύστημα υπάρχει μεγάλη σαβούρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είναι στο διπλωματικό σώμα και όμως υπάρχουν γιατί είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει, έχω δει και Εγγλέζους διπλωμάτες που δεν τραβάνουν τίποτα και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί που είναι και είναι. Ωραία. Αλλά αυτοί που έχουμε που είναι καλοί μας είναι εξαιρετικοί. Έτσι. Είναι εξαιρετικοί, θα μπορούσαν να είναι κάλλιστα σε οποιαδήποτε άλλη διπλωματική υπηρεσία του κόσμου. Δεν τους ακούει η πολιτική ηγεσία. Δεν τους ακούει. Δεν θέλει να τους ακούσει. Δηλαδή.
ξέρει τι θα τις πούν περίπου. Δεν θέλει. Δεν θέλει δύσκολους εφιστάμενους η πολιτική ηγεσία. Η πολιτική ηγεσία θέλει να γυρίζει, να λέει τις ιστορίες που λέει για το διεθνές δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει τους πάντες, δηλαδή να είναι ένα είδος περιπλανόμενο ιεροκήρυκα του διεθνούς δικαίου. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει χαμπάρει από το πώς δουλεύει το διεθνές σύστημα η πολιτική ηγεσία και γιατί να έχει. Πού το σπούδασε, πού το βίωσε. Πότε κάθισε απέναντι σε Τούρκο. Έπιε ένα καφέ με κάποιον Τούρκο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν είναι αυτό η διπλωματία. Λοιπόν, είναι η διαφορά ανάμεσα στον τύπο που κατεβαίνει σε ένα τεχνικό μάτς και στον άλλον που το ποδόσφαιρο είναι η ζωή του, που από αυτό κερδίζει τη ζωή του. Από αυτό κερδίζει το μεροκάματο. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο. Χρειάζεται τεράστια εμπειρία, χρειάζεται γνώση όλων των παρελθουσών ιστορικών στιγμών, να ξέρει τι έχει ζητήσει ο άλλος κτλ. Για παράδειγμα, για να σας πω πόσο ο καθεστώς ουδετερότητας που προωθεί των νησιών του Αιγαίου, που προωθεί με μεγάλη επιμονή η Τουρκία, είναι το καθεστώς ουδετερότητας με πρότυπο τα νησιά Άλαντ στη Φιλανδία. Πότε το έβαλαν οι Τούρκοι αυτό πάνω στο τραπέζι? Πότε πρωτομίλησαν για τέτοιο καθεστώς ουδετερότητας? Μα στη συνθήκη της Λοζάνης. Στη διαπραγματεύσεις το 1923 για τη συνθήκη της Λοζάνης. Τότε το απέρριψε ο Βενιζέλος. Υπήρχε τότε το πρότυπο των νησιών Άλαντ, όπου ο φιλανδικός στόλος δεν μπορεί να δέσει καλά-καλά, παρά μόνο αν είναι βαρύς ο καιρός. Και πρέπει να φύγει αμέσως μετά. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο προωθούν. Κάποιος που δεν ξέρει που πέφτουν τα έρματα νησιά και τι είναι, είναι συνήθως οι διάφοροι υπουργοί εξωτερικών, οι οποίοι νομίζουν ότι η διπλωματία είναι τα κουστούμια, τα μαντιλάκια εδώ, η ποσέτ και τα λοιπά, και οι ατελείωτες κολακίες. Ο σοβαρός επαγγελματίας ξέρει τις θέσεις του αλουνού, πότε τις έχει πρωτοπεί και σε προειδοποιεί. Μην τυχόν και μπει σε μια τέτοια συζήτηση, γιατί το μοντέλο είναι αυτό. Σ' αρέσει? Πάνε λοιπόν οι θελημένα ανυποψίαστοι οι πολιτικοί μας. Δεν θέλουν ενοχλητικούς ανθρώπους δίπλα τους. Ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, ανθρώπους οι οποίοι κρίνουν. Θέλουν κάποιους τύπους, άντρες ή γυναίκες, που είναι executive secretaries. Ό,τι τους λες το κάνουν χωρίς να αναρωτιούνται. Είναι ικανοί να το κάνουν χωρίς να αναρωτιούνται για τις επιπτώσεις. Και έτσι υπάρχουν αυτά. Είναι θέμα από ένα σημείο και μετά για τους επαγγελματίες διπλωμάτες και θέμα συνείδησης στο τι καλούνται να κάνουν. Όπως και για τους στρατιωτικούς θέμα συνείδησης είναι να μην βαρέσουν όταν ο άλλος μπαίνει μέσα. Έτσι. Γιατί λέτε ότι είναι το θέμα... Το 1974 στην Κύπρο η πυροβολαρχία πάνω στον Μπέλα Παΐς δεν έριξε και κάναν αποβίβαση οι άλλοι. Το τάγμα από κάτω με τον Κουρούπι μακελευότανε. Και οι άλλοι κοιτάζαν από πάνω, δεν είχαν εντολή. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι διπλωμάτες, εντάξει, που είναι πιο ανέμακτο, είναι και οι στρατιωτικοί και οι πάντες. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποφασίσουν τι είναι το καθήκον τους. Ποιο είναι το καθήκον τους? Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Η πολιτική ηγεσία φτιάχνει μια δημόσια διοίκηση εκμαυλισμένη στα πρότυπα που τη θέλει. Ποιος δίνει τις προαγωγές? Ποιος κρατάει τον κύριο Φλόρο και κόβει το λιμπέρι? Και αυτό μόνο ψηλά. Πηγαίνετε παρακάτω να δείτε τι μαύρος χαμός γίνεται. Από αυτή την άποψη το Υπουργείο Εξωτερικών είναι καλό, διότι κάποιοι διπλωμάτες, κάποια νέα παιδιά, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, δεν τους κόβουν ακριβώς επειδή είναι καλοί. Λοιπόν, για ακούστε τώρα εδώ, επειδή είχαμε πριν από σας μια προηγούμενη συζήτηση των ημερών, μου γράφει εδώ πέρα ένας φίλος. Είδες, Γιώργο, λοιπόν, που επέμενες και μας έλεγες για τη μοναρχία πόσο άδικο είχες. Τελικά μικρότερο κακό έχει κάνει η μοναρχία από τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, να πείτε στον κύριο Αϊφαντή. Εντάξει, διαφωνώ κάθετα. Η μοναρχία στην Ελλάδα επιβλήθηκε ως εργαλείο ξένης εξάρτησης και αυτό το ρόλο έπαιξε άλλοτε συγκαλυμμένα, άλλοτε με χάρη ο Γιώργιος ο πρώτος, άλλοτε εξαμβλωματικά όπως ο τελευταίος βασιλιάς. Δεν είναι θεσμός, δεν είναι αυτοφυής θεσμός όπως οι Δανείοι, οι Πρόσοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Είναι ένας θεσμός που επιβλήθηκε απ' έξω σε ένα επαναστατημένο έθνος για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή σε αυτό είμαι κάθετος. Τώρα
Το ζήτημα δεν είναι όμως οι άνθρωποι που για δικούς τους λόγους πιστεύουν στη μοναρχία να τους απομονώσουμε, να τους βάλουμε στη γωνία κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί πατριώτες που είναι μοναρχικοί και υπάρχουν πάρα πολλοί δημοκράτες, ναι, ναι. Οι οποίοι δηλώνουν δημοκράτες. Παίζουν τη μοναρχική. Η κυρία Καϊλή Φερρύπη ήταν τη μοναρχική, είναι, υποθέτω. Κοιτάξτε, λέει εδώ τα βρυλίσια, λένε τα βρυλίσια. Ο προηγούμενος, λέει κύριε πρέσβη, που έλεγε για αυτεξούσιον, μονάρχες τον στείλαν σε θάνατο και βρέθηκε στο Παλαμίδι. Ναι, αυτό είναι ότι πραγματικά υπήρχε ένα επαναστατικό κίνημα το οποίο ήταν ύποπτο για καρμποναρισμό, για εξτρεμισμό, για αριστερισμό της εποχής και αυτοί οι λαϊκοί ηγέτες, αυτοί δηλαδή που είχαν αποκτήσει τα παιδιά των μαχών την εμπιστοσύνη των ενόπλων πολιτών τότε, την εμπιστοσύνη των ατάκτων, αυτοί σε κάθε περίοδο της ελληνικής ιστορίας έπρεπε να διωχθούν. Λοιπόν, άλλοι τελείωσαν, άλλοι πέρασαν από το Παλαμίδι, ευτυχώς πέρασαν σπίτι τους, άλλους κόψαν τα κεφάλια, τα κρεμάγανε στα φανάρια. Παντού. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, παντού είναι αυτό. Λέει ο Νίκος... Αλλά να είμαστε σοβαροί και πιστεύω δηλαδή ότι όλη αυτή η ιστορία της μιας προσπάθειας να υπάρξει πάλι διαίρεση ανάμεσα σε μοναχικούς και αντιμοναχικούς και τα λοιπά, κυριολεκτικά δεν είναι της παρούσης. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι με τη χώρα και ποιοι είναι ενάντια με τη χώρα. Μπορεί να παριστάνει τον αριστερό, τον κομμουνιστή ή τον μοναρχικό και να είσαι κατά της χώρας. Το θέμα είναι να δούμε ποιοι είναι με τη χώρα ανεξαρτήτως επιμέρους πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών. Μπορεί να τις έχουν. Μπορεί να είναι και δικές μου λάθος. Να είναι αυθενός αστές. Δεν ξέρω. Σήμερα λέει εδώ ο Λεωνίδας έχουμε εκλόγιμη μοναρχία για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Νίκος από το Λονδίνο λέει εδώ μήπως κύριε πρέσβη αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι είμαστε υπόδουλο κράτος και ότι το παρόν πολιτικό σύστημα απλά υπηρετεί τις ξένες δυνάμεις, όσο βαρύ και αν φαίνεται αυτό, ώστε το τελευταίο να εξασφαλίζει την επανεκλογή τους. Ωραία, και εμείς τους εκλέγουμε, τι ρόλο παίζουμε. Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση δεν καταλήγει στο τι κάνουμε εμείς. Πώς αισθανόμαστε όταν είμαστε ένα είδος άβουλων καραγκιόζηδων οι οποίοι ψηφίζουν μέσα από πολύ προεπιλεγμένες επιλογές. Εντάξει, σε κάποιες χώρες δεν σε αφήνουν να κατέβεις υποψήφιο. Οπότε το λύνουν έτσι το θέμα. Εδώ πέρα κατεβαίνουν διάφοροι υποψήφοι, αλλά οι περισσότεροι λένε τα ίδια πράγματα και δεν υπάρχει έλεγχος. Ο κόσμος δεν ψηφίζει με κριτήριο τι σκέφτεται ο άλλος για τη σχέση με την Τουρκία, τι σκέφτεται για τους υδρογονάνθρακες. Που αφορά την οικονομική ανάπτυξη, εκεί θα βρουν τα παιδιά του δουλειά και τι δουλειά θα βρουν. Ο κόσμος σκέφτεται, αν το με όρους καλάθι του νοικοκυριού και κοφίνι της ανοησίας, αυτά τα πράγματα σκέφτεται. Έχουν μάθει να σου πετάνε μια δεκάρα και όπως λέει το νέγρικο μπλουζ, για να δούνε μόνο να στίβεις να την πιάνεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα, το πρόβλημα είναι την κοινωνία και η κοινωνία απαρτίζεται από όλους εμάς. Όταν το καταλάβουμε αυτό και αρχίσουμε μια πορεία ανασυγκρότησης και αυτογνωσίας θα πάμε καλύτερα. Αν δεν την κάνουμε, υπάρχουν και άλλα κράτη τα οποία δεν το κάνανε. Βλέπε Λίβανος, έτσι, το πιο κοντινό μας και αυτό παράδειγμα, που αυτό διαλύεται. Είναι ένα κράτος που αυτό διαλύεται. Διαφορετικό βέβαια από εμάς, πολύ, αλλά εκεί η σύψη επικράτησε των δυνάμεων που προσπάθησαν να ανατάξουν τη χώρα. Άλλος φίλος εδώ λέει, κύριε πρέσβη, μήπως τελικώς ζούμε πια τα χρόνια της φιλανδοποίησης στην Ελλάδα ή μετατρεπόμαστε σε ένα τουρκικό σατζάκι σιγά σιγά. Από τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και τα οικονομικά συμφέροντα που το στηρίζουν έχουν αποφασίσει ότι είμαστε συμπληρωματικό εξάρτημα ή παραπληρωματική γωνία, ας πούμε, στους Γερμανούς, στους Αμερικανούς. Εντάξει, οι Τούρκοι δεν είναι τόσο sick, αλλά γιατί όχι στο φινάλε, αν υπάρχουν καλά λεφτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί που και αυτό το μοντέλο του Πετρόμπε ή Μαυρομιχάλη, έτσι, δεν το απορρίπτουν ασυζητητοί. Βέβαια είναι πιο sick, ας πούμε, να είσαι προσκολλημένος στην Ευρώπη, έτσι, με ό,τι βάζουν μέσα στην Ευρώπη, παρά στην Τουρκία. Είναι και λίγο ξεφτύλα η Τουρκία. Αλλά και τι σημασία έχει ξεφτύλα άμα τα λεφτά είναι καλά πάλι. Εδώ για συμφέροντα πρόκειται.
Το ζήτημα είναι ότι όποιος αποφασίσει ότι είναι αυτεξούσιος δεν μπορεί να είναι παραπληρωματική γωνία, δεν μπορεί να είναι συμπλήρωμα ούτε των Τούρκων, ούτε των Γερμανών, ούτε των Αμερικανών. Απορρίπτει δηλαδή το μοντέλο αυτό του Πουέρτο Ρίκο, στο οποίο αναφέρθηκα. Και λέει ότι θέλει μια ισότιμη, όσο μπορεί να είναι ισότιμη, γιατί τα μεγέθη είναι διαφορετικά, τρομακτική διαφορά, αλλά μια σχέση ισότιμη. Αυτό όποιοι θέλουν να το παλέψουν είναι τελικά θέμα αξιοπρέπειας ενός εκάστου. Ο φίλος ο Κώστας λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό, όπως πάντα, κύριο πρέσβη. Θέλω να το ρωτήσω αν έχει υπόψη του μέσα από το άρθρο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, γιατί εμείς δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, του κυρίου Ντόκου, το νέο δόγμα. Και σε αυτό το δόγμα δεν υπάρχει καν η ένδειξη για υδρογονάνθρακες που ο ίδιος λέει εδώ πέρα. Επίσης, είναι θολό το τοπίο με τις θαλάσσιες ζώνες. Έτσι θα πάμε. Εντάξει, γι' αυτό έγινε σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας ο κύριος Ντόκος και δεν έγινε ο κύριος Μάζης, Φερρυπίν. Και οι απόψεις του ενός και οι απόψεις του άλλου ήταν γνωστές από τα πριν. Η πολιτική ηγεσία πήρε αυτόν που είχε απόψεις συμβατές με τις επιθυμίες της. Δηλαδή και ο άνθρωπος αυτός, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Ντόκο, έτσι. Ένας μέτριος ακαδημαϊκός ήταν και θα παραμείνει και μετά από αυτό. Δεν έχει κάνει πρωτογενή δουλειά, δεν έχει κάνει δημοσιεύσεις, δεν είναι έτσι κάτι όπως ο Χένρι Κίσινγκερ, ας πούμε, έτσι, ο οποίος ήταν ένας λαμπρός καθηγητής στο Χάρβαρντ με πολύ σοβαρό έργο πριν ανακατευθεί άμεσα με την πολιτική. Λοιπόν, ο κ. Ντόκος ήταν γνωστό τι απόψεις είχε, υπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Υπάρχουν και άλλοι εξίσου καλοί καθηγητές με διαφορετικές απόψεις. Ανέφερα το όνομα του κυρίου Μάζη, ο οποίος είναι πρίτανης. Είναι ο άνθρωπος τώρα, έχει τελειώσει την ακαδημαϊκή του καριέρα, ένα μεταπτυχιακό διδάσκαλο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Πολύ πιο τεκμηριωμένες, έχει κάνει πρωτογενή έρευνα, έχει γνώση των κοινωνιών της περιοχής μας. Δεν προτιμήθηκε αυτό για ευνόητους λόγους. Θα πάω πολύ γρήγορα σε τρία ερωτήματα, γιατί θέλω να κλείσουμε με την άλλη πλευρά, την Τουρκία. Το ερώτημα, ποια είναι η οπτική σας. Λέει εδώ κάποιος, ο φίλος ο Νικόλας από τη Γερμανία: μα κύριε πρέσβη, λέει, ο μη οικονομικά ανεξάρτητος, πώς διάολο θα είναι και αυτεξούσιος. Άλλος φίλος. Και όλοι ας εκμεταλλευτούμε λίγο τους υδρογονάνθρακες να βελτιώσουμε την οικονομική μας ανεξαρτησία. Ή μάλλον να μειώσουμε την οικονομική μας εξάρτηση. Εκτός αν ο ακροατής έχει να προτείνει κάτι καλύτερο. Πάντως με τον τουρισμό ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τότε αν ήταν έτσι τα πράγματα, αν ο τουρισμός εξασφάλιζε, η τουριστική βιομηχανία εξασφάλιζε αυτεξούσια ανάπτυξη, τότε οι Μπαχάμες ήταν οικονομική υπερδύναμη. Άλλος φίλος λέει: δεν είναι μόνο πρόβλημα ηγεσιών η διαφθορά, όπως είπε και ο κύριος πρέσβης, βρίσκεται και στα χαμηλά κλιμάκια. Εγώ λέω και παρακάτω, στην κοινωνία και το άτομο. Άλλος φίλος, ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά: κύριε πρέσβη, λέει, συγγνώμη, εγώ ψηφίζω την Κυριακή και τη Δευτέρα διαπιστώνω ότι με κοροϊδέψαν. Μπορώ να του στείλω στη δικαιοσύνη? Όχι. Τι ευθύνη έχω αν αύριο κάποιος υπάλληλος σας κλέψει, θα τον απολύσετε? Εγώ δεν μπορώ να κάνω το ίδιο με αυτούς που στέλνω στη Βουλή. Μπορεί να προσέχει όμως. Γιατί φαίνεται ποιος θα κάνει τι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν καταλαβαίναμε. Φαίνεται ποιος θα κάνει τι. Άλλος φίλος εδώ, αφού λύσει χαρακτήρια στον κύριο Αϊφαντή, λέει και το εξής: με ποιο τρόπο, κατά τη γνώμη του πρέσβη, θα ήταν δεδειγμένο να ασκηθεί πίεση από τους πολίτες στο πολιτικό σύστημα για να ανατραπούν όσα μεθοδεύονται κρυφίως στα ελληνοτουρκικά? Τώρα μην πούμε σε μία, εγώ δεν δίνω πολιτικές συνταγές πώς θα ανατρέψουν οι Έλληνες μία κατάσταση η οποία δεν τους ικανοποιεί. Αυτό είναι μια άλλη τάξη συζήτηση, θέλουμε ολόκληρη εκπομπή και δεν θεωρώ τον εαυτό μου και τον πιο ειδικό. Αλλά αρχεί η αυτοσυνείδηση, το να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, είναι το πρώτο βήμα. Και το πρώτο βήμα είναι η νοήμηση του παντός. Μόνο όταν καταλάβουμε τι μας συμβαίνει και πούμε ότι δεν το θέλουμε, τότε καταλαβαίνουμε τι επιλογές έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι εύκολες. Δεν ισχυρίζομαι ότι με μια εξουσιοδότηση, ας πούμε, καθαρίσαμε κάποιον πολιτικό αρχηγό, έστω και αφανή, τώρα θα μας λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει οι ίδιοι να κατέλθουμε στο πεδίο. Χρειάζεται δηλαδή κοινωνία των πολιτών με την πλήρη σημασία της έννοιας. Οι αρχαίοι Αθηναίοι, ο Σάκης ανέφερε σε δημαγωγούς τύπου Κλέωνα να κάνουν το ένα και το άλλο.
Μόνο όταν οι ίδιοι συστρατεύονταν πραγματικά, ουσιαστικά, τότε κατήγαγαν τους θριάμβους της μεγάλης επιτυχίας. Και το τελευταίο ερώτημα για να σας κάνω μετά την ερώτηση που θέλω εγώ, ακροατήριο του Αλέξανδρου, με σεβασμό λέει στον κύριο Αϊφαντή και στα όσα λέει, θα ήθελα να το ρωτήσω, πώς θα αντιμετώπιζε ο ίδιος παρόμοιες συνθήκες με τη γείτονα αν ήταν εν ενεργεία και ποια πιστεύει ότι είναι η αλλαγή της τάσης στο στράτευμα? Κοιτάξτε, οι διπλωμάτες δεν μπορούν να αυτονομηθούν. Δεν μπορούν να ασκήσουν από μόνοι τους μια εξωτερική πολιτική την οποία δεν επιθυμούν ή δεν γνωρίζουν τη αγνία των πολιτικών τους προϊσταμένων. Πρέπει να προσπαθήσουν να πείσουν τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Οπότε, βασικό καθήκον κάθε διπλωμάτη είναι να έχει μια, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, working relationship, δηλαδή μια σχέση καλής συνεργασίας με τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Όπως μας είχε πει όταν είμαστε ακόλουθοι πρεσβείας, ένας παλέμαχος διπλωμάτης, το 90% της δουλειάς σας είναι να αποτρέπετε τις καταστροφές. Πρέπει να έχεις καλή σχέση με τον προϊσταμένο σου. Εγώ έχω συνταξιδοτηθεί, γι' αυτό είμαι εξαιρετικά πικρός δημόσια με τον κύριο Δένδια. Αν ήμουν εν ενεργεία, δεν θα ήμουν έτσι, γιατί ο στόχος μου δεν θα ήταν να τον ονειδήσω ή να τον κάνω να σταθεί τύψεις. Ο στόχος μου θα ήταν να μπορέσω να τον κατευθύνω προς κάτι καλύτερο. Να αποτρέψω την καταστροφή που έλεγε ο άλλος. Να αποτρέψω ένα. Γιατί δεν λέω ότι τα κάνει ενσυνειδήτως κακά. Νομίζει ότι ξέρει. Έτσι. Νομίζει ότι ξέρει. Μαθητευόμενος μάγος είναι. Όχι μόνο εκείνος, δηλαδή, οι προηγούμενοι υπουργοί, πολλοί των οποίων ήταν πολύ χειρότεροι. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει πέρασει από αυτό το Υπουργείο Δρούτσας, Κοντζιάς κτλ., και τραβάει τη μαλλιά του. Ο Δένδιας μια χαρά είναι, έχει και αστική ευγένεια. Αλλά ο ενεργεία διπλωμάτης έχει όρια. Πρέπει να έχει καλή σχέση με τον προϊσταμενό, δηλαδή αν του πει, ας πούμε, ότι αν έρθει σε ρήξη, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υποβάλει την παραίτησή του, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι η έσχατη κίνηση, και να αποχωρήσει. Λοιπόν, και γι' αυτό υπάρχουν και πόστα μακρινά, όπου διάφοροι διπλωμάτες οι οποίοι διαφωνούν, ας πούμε, σε στέλνουν στη Βραζιλία, όπου εκπροσωπεί τη χώρα, χωρίς όμως να εμπλέκεσαι άμεσα στην ακολουθητέα πολιτική. Για όσους δεν ξέρουν. Και από εκεί δεν γίνεται δουλειά. Αλλά έχετε πει, για όσους δεν ξέρουν, έχετε πει ότι άμα θέλει να σε τιμωρήσει η κεντρική υπηρεσία, σε στέλνει σε πρεσβείς τύπου Βραζιλίας. Ωραίο ακούγεται στον άλλον. Βραζιλία δεν είναι και πολύ άσχημα, έτσι, υπάρχουν και χειρότερα, ας πούμε. Αλλά ξέρω εγώ, η Αφρική, έχουμε πρεσβεί στην Αφρική για αυτόν τον σκοπό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι οι διπλωμάτες δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους διπλωμάτες, όπως δεν μπορούμε να περιμένουμε γενικά και από τους στρατιωτικούς. Τα υψηλά κλιμάκια. Έχει αλλάξει κάτι στη στάση όμως? Προφανώς τα υψηλά κλιμάκια. Θέσατε ένα θέμα. Είπατε, ο διπλωμάτης που διαφωνεί, βλέπει τα ως εδώ και για λόγους αξιοπρέπειας, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Το ίδιο δεν θα έπρεπε να ισχύει? Πολλοί άνθρωποι μέσα στο Υπουργείο αθορύβως το έχουν κάνει. Εγώ όταν μιλάω με συναδέλφους, οι οποίοι είναι ελάχιστα ριζοσπαστικοί και άλλων πολιτικών τοποθετήσεων από μένα, βρισκόμαστε στον αντίποδα. Συμφωνούμε στους χειρισμούς. Γιατί και οι δύο ξέρουμε πως, και όλοι μας ξέρουμε πως παίζεται το παιχνίδι. Υπάρχουν λοιπόν διπλωμάτες, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα στο στελεχειακό δυναμικό και ξέρει τους διπλωμάτες. Ο κύριος Μαλλιάς, ας πούμε, έτσι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του ανθρώπου να λέει 5 πράγματα εκεί. Δεν τον ακούνε. Τους φαίνεται δεν είναι βολικός, γιατί ξέρουν ότι δεν θα κάνει αυτά που θέλουν να κάνει. Και ψάχνουν να βρουν. Τελικά το κατέληξε. Τους κατήδιαν τους διπλωμάτες και πάνε μόνοι τους σε συναντήσεις κατηδία. Και αυτό είναι μια τεχνική. Υπάρχουν λοιπόν παντού εμπειρογνώμονες και άνθρωποι με ήθος που το έχουν αποδείξει στην πορεία τους μέσα στην διπλωματική υπηρεσία, οι οποίοι μπορούν να δώσουν χρήσιμες συμβουλές. Αν εγώ φαίνομαι πολύ εξτρεμιστής και πολύ outspoken, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι με πολύ περισσότερο διπλωματικό τάκτ από μένα, οι οποίοι βρίσκονται και πολιτικά κοντά τους στις εκάστοτε κυβερνήσεις και μπορούν να τους πούν τα βασικά. Θέλω να κλείσουμε, παρακαλώ πολύ, ρωτώντας σας για την Τουρκία, γιατί είπαμε για την Ελλάδα. Εδώ μου λέει ο φίλος ο Νίκος, όταν είπε πως η πολιτική ηγεσία δεν δημιουργεί τάγματα εθνοφυλάκων στα νησιά και στην Παραμεθόριο, γιατί φοβάται τι μπορεί να συμβεί αν ο απλός πολίτης γίνει και ο πλήτης, νομίζω ότι έχει πει, λέει, την πιο κρίσιμη φράση της ημέρας.
ο κύριος Αϊφαντής, μου λέει εδώ ο ακροατής. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή, θέλω να σας ρωτήσω για την Τουρκία, γιατί ξέρω ότι δεν διαβάζετε επιδερμικά τον παράγοντα Τουρκία. Εγώ θα σας κάνω ένα απλοϊκό, αφελές ερώτημα ενός κουτοπώνυρου δημοσιογράφου. Βλέπω ότι η Τουρκία, όπως είπατε εσείς, μια χαρά ως αυτόνομος παίκτης ή επιχειρώντας να είναι αυτόνομος παίκτης, αν δεν σας αρέσει η έκφραση, χειρίζεται τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χειρίζεται τις σχέσεις με τη Ρωσία, φαίνεται ότι θα ξαναβρει με τη Συρία, ετοιμάζεται για επίσκεψη στο Ισραήλ, έχει τις σχέσεις που έχει με τη Λιβύη, έχει τις σχέσεις που έχει με την Κεντρική Ασία και αναρωτιέμαι, είναι τελικά απομονωμένη, όπως διαβάζω σε αναλύσεις στον κεντρικό ελληνικό τύπο, αυτή η χώρα και δεν το βλέπω εγώ, ή δεν είναι απομονωμένη? Μόνο απομονωμένη δεν είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι κεντρικό στοιχείο στην πολιτική και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και της Ρωσίας. Δεν είναι αυτό μόνο λόγω γεωγραφικής θέσης, είναι και λόγω πολιτικής συγκρότησης. Ότι είναι ένας μηχανισμός αυτεξούσιος. Δεν δίνουν λογαριασμό, δεν κάνουν θελήματα για λογαριασμό του καθένα ή αν κάνουν ένα θέλημα, ζητάνε τόσα πράγματα που υπηρετούν το ίδιο εθνικό συμφέρον. Πώς το αντιλαμβάνονται αυτό? Το αντιλαμβάνονται όπως το αυτοκρατορικό εθνικό συμφέρον. Όπως αντιλαμβανόταν ο Κεμάλ, όπως αντιλαμβανόντουσαν οι Οθωμανοί το συμφέρον τους. Δηλαδή η έννοια του λαού, του έθνους, είναι συνυφασμένη με την έννοια της αυτοκρατορίας. Και θεωρούν, αν συζητήσετε μαζί τους και με τους πιο καλοπροαίρετους από τους ανθρώπους, και οι Τούρκοι διπλωμάτες και στρατηγοί δεν είναι τίποτε αγρικοί. Μη σας περνάει αυτό από το μυαλό. Είναι πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι και εκλεπτισμένοι και με γλώσσες και με μουσική παιδεία. Λοιπόν, αν συζητήσετε μαζί τους, αισθάνονται ότι η Ελλάδα πρωτίστως, αλλά και άλλα κράτη όπως η Σερβία κτλ., διέσπασαν τη συνοχή, διέπραξαν πράξη έσχατης προδοσίας. Κάνα στάση. Απέναντι στην αυτοκρατορία. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουν, μπορείς να είσαι Κυρκάσιος όπως ο Ακάρ και να είσαι αρχηγός άμυνας. Δεν έχουν τέτοια ρατσιστικά συμπλέγματα. Θέλουν όμως πίστη στον κουβέρνο. Για αυτούς τον κουβέρνο είναι η οργάνωση του έθνους. Δεν υπάρχει έθνος χωρίς κουβέρνο. Εξού και οι Κούρδοι αυτονομιστές είναι στα μάτια τους εξορισμού προδότες και τους πρέπει μόνο ο θάνατος και η καταπίεση κτλ. Αντίθετα, οι Κούρδοι, οι κουρδικής καταγωγής Τούρκοι πολίτες που συμπλέουν με το σύστημα, πηγαίνουν παντού. Μπορούν να πάνε, δεν υπάρχει όριο στο τι αξίωμα θα πάρουν. Συνεπώς, εμείς δεν μπορούμε απλούστατα να τους διαβάσουμε. Πιστεύουμε ότι οι αξιωματικοί τους, έχω βαρεθεί να ακούω τους Έλληνες αξιωματικούς να λένε τους έχουμε το ένα το άλλο. Σοβαρά, τους έχουμε. Ποιος Έλληνας αξιωματικός πήγε στη Λιβύη να χύσει το αίμα του? Πήγε κάποιος Τούρκος. Ποιος Έλληνας αξιωματικός, Έλληνας πιλότος πήγε να βομβαρδίσει τη Συρία και να του ρίχνουν από κάτω με ό,τι έχουν? Λοιπόν, έχουν πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική εμπειρία από μας και κυρίως διάθεση να δώσουν το αίμα τους για την πατρίδα μας. Εμείς είμαστε στο θα. Όταν το κάνουμε, εγώ θα αποκαλυφθώ σε αυτούς που το κάνουν. Αποκαλύπτομαι στο γυαλοψό και στους άλλους του ελικοπτέρου που έπεσε. Αλλά το να τους υποτιμούμε τους Τούρκους. Αποκαλύπτεστε, φαντάζομαι, έτσι σε όσους έχουν. Θεωρούμε ότι είναι κάτι κουτσαβάκια. Είναι τεράστιο λάθος. Είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι, είναι πολύ απειλητικοί για μας, είναι οι αντίπαλοι μας. Αν δεν σεβόμαστε τον αντίπαλό μας, δεν λέω εχθροί μας, λέω αντίπαλοι. Αν δεν σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Και είπατε ότι εγώ αποκαλύπτομαι σε ανθρώπους που έχουν πέσει, φαντάζομαι ότι εννοείται κατά τα στοιχεία και όσους πιλότους έχουν χαθεί πάνω στο καθεστώς. Φυσικά και τον Ηλιάκη και όλους, και όλοι αυτοί και το κάνανε πράξη. Το κάνανε πράξη. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι και οι Τούρκοι έχουν αντίστοιχους. Και όχι μόνο με εμάς. Οι Τούρκοι, ανώτατοι αξιωματικοί, διαδώσαν το αίμα τους στη Λιβύη. Μακελευτήκανε, αλλά σώσαν την παρτίδα. Για τη χώρα τους. Για την πάρτη της χώρας τους. Να μην δίκιο. Είμαστε τόσο ότι είναι του χεριού μας. Ναι, μεν είμαστε κι εμείς καλοί, αλλά άλλο να είσαι καλός σε ασκήσεις και άλλο να είσαι καλός στο πεδίο της μάχης. Γιατί εμείς
δεν έχουμε εμπειρία στο πεδίο της μάχης, και αυτό, ενώ οι άλλοι έχουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε με πολύ ταπεινοφροσύνη, να προετοιμαζόμαστε ώστε αν ποτέ έρθει η στιγμή, εγώ προσωπικά εύχομαι να μην έρθει η στιγμή, να μπορούμε να τη σοβαρίσουμε αυτό το πλεονέκτημα της άλλης πλευράς. Μου λέει εδώ ένας φίλος, μια χαρά τα λέει ο κύριος Πρέσβης, να προσθέσω απλά, λέει ότι και ο περίφημος διοικητής της ΜΙΤ, ο Χακάν Φιντάν, κουρδικής καταγωγής είναι, λέει, για όσους δεν το ξέρουν. Ακριβώς, αν πας με τον κουβέρνο, δεν έχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα είχαμε πρόβλημα αν ο πατέρας σου ήταν, ας πούμε, με τον Ελλάς ή με τον Δημοκρατικό Στρατό. Στην Τουρκία δεν έχουν πρόβλημα. Εάν αποδείξεις έμπρακτα, και ο Χακάν Φιντάν τα έχει αποδείξει, ότι μπορείς να στραφείς κατά της εθνότητάς σου και τα λοιπά και υπηρετείς ευσυνείδητα το αυτοκρατορικό συμφέρον, μια χαρά είσαι. Γιατί πόσοι εξωμότες Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ανελήφθησαν τα ύψιστα αξιώματα. Μια χαρά το λέτε. Θέλω να κλείσουμε. Άλλωστε και ο πρώτος πρέσβης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ελεύθερη Ελλάδα Έλληνας ήταν. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι δομικής, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, σημασίας. Στην Ελλάδα τελικώς υπάρχει αντίληψη, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, ότι η στρατηγική επιλογή της Τουρκίας, που αν θέλετε της μπρόχνει και μια αναγκαιότητα να αυξήσει την επιρροή της και το χώρο της, βρίσκει εμπόδιο στην Ελλάδα και την Κύπρο? Δηλαδή αυτό είναι το φυσικό, ας το πω έτσι, τείχος, το έχουμε αντιληφθεί αυτό, ή πιστεύουμε ότι κάθε φορά που η Τουρκία θέλει κάτι, είτε είναι εκλογές είτε να εκβιάσει τους δυτικούς, σηκώνει τους τόνους μαζί μας? Νομίζω ότι υποσυνείδητα, ανομολόγητα, το έχουν καταλάβει οι πάντες πλέον. Έτσι, και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν καταλάβει. Απλώς δεν μπορούν να το ομολογήσουν, γιατί μία ζωή στην πολιτική του σταδιοδρομία προεκλογικά, από όταν ανέλαβαν την κυβέρνηση, είναι χαρακτηριστική η πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη, όπου πήγε και κυριολεκτικά άλλα περίμενε και άλλα βρήκε. Έσπασε ο άνθρωπος στη μούρη του πάνω σε έναν τοίχο. Και εκεί βαρύτατη ευθύνη φέρουν οι διπλωματικοί του, η τότε διπλωματική του σύμβουλος. Λοιπόν, το έχουν αντιληφθεί, αλλά δεν μπορούν να το πούν. Διότι εάν το παραδεχθούν, αυτοακυρώνονται. Ο κόσμος πάρα πολύ ωραία, το κατάλαβες λίγο αργά, και θα εκλέξει στη θέση τους άλλους οι οποίοι δεν είχαν αυτές τις πλάνες. Χρειάζεται πολύ κουράγιο, πολύ αξιοπρέπεια από έναν πολιτικό να βγει και να πει δημόσια έκανα λάθος και γι' αυτό δεν συνεχίζω. Γιατί όταν έχεις κάνει λάθος η μισή σου ζωή, δεν μπορείς να πεις τώρα συνεχίζω. Δηλαδή η λογική ο τρόσας και η άσετε. Οπότε προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα κάτω από το χαλί και ομιλούν όχι ως εκπρόσωποι της Ελλάδος, αλλά ως εκπρόσωποι της Συμμαχίας. Αυτή είναι η τραγική κατάληξη των Ελλήνων πολιτικών. Όχι όλων. Εντάξει, προφανώς δεν τζουβαλιάζεται, ποτέ δεν το κάνετε αυτό. Δεν τζουβαλιάζεται. Όλους υπάρχουν σε όλα τα κόμματα άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις. Τυχαίνει να γνωρίζω μερικούς, τους σέβομαι απόλυτα. Αλλά δυστυχώς αυτοί που κατονόμασα κάνουν επί σειρά ετών λάθος επιλογές. Και το ένα λάθος φέρνει τ' άλλο, ξέρετε. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως, θα το τονίζω σε κάθε συνέντευξη αυτό, έτσι περαιτέρω μαζί σας. Για το γεγονός ότι μπαίνετε στη βάσανο των απευθείας απαντήσεων στους ακροατές, και για μένα αυτό είναι μεγάλη ιστορία, αυτό είναι το συν. Θέλω να σας ευχαριστήσω και ελπίζω πολύ σύντομα να τα πούμε και τηλεοπτικά, διότι οι εξελίξεις τρέχουνε, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, και δεν είναι θέμα κουτσομπολιού από την κλειδαρότρυπα εδώ, είναι κάτι πολύ σοβαρότερο, είναι η ίδια υπόσταση. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ τους ακροατές σας.